Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Εγώ δεν μπορώ να μην αξιοποιήσω τη σημερινή τοποθέτηση για να καταγγείλω και από αυτό το βήμα πραγματικά το έγκλημα που είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή σε βάρος της ΛΑΡΚΟ, των εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ, αλλά και ολόκληρης της περιοχής. Πραγματικά η κυβέρνηση συνεχίζει να εμπέζει τους εργαζόμενους που αρνείται στην πραγματικότητα όχι μόνο την παραμονή τους στη θέση τους, αλλά αρνούνται να συναντήσουν και αντιπροσωπεία των σωματείων και να δώσουν σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα που θέτουν σχετικά με την τύχη των ίδιων, αλλά σχετικά και με κάτι άλλο. Και το λέω εδώ γιατί πρέπει να καταγραφούν αυτές οι προειδοποιήσεις των εργαζομένων για να μην έρχεται μετά ξανά η κυβέρνηση κατόπιν εορτής όταν και το απευχόμαστε θα έχουμε τα επόμενα τέμπη να λένε δεν είδαμε, δεν ξέρουμε. Είναι πολύ επικίνδυνη αυτή η επιλογή που προχωράει η κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι προειδοποιούν για τον κίνδυνο, κάνουν έκκληση, όχι απλά προειδοποιούν, γιατί είναι κάτοικοι των περιοχών, ζουν εκεί οι ίδιοι οι οικογένειές τους, προειδοποιούν για τον κίνδυνο μεγάλου βιομηχανικού ατυχήματος και καταθέτουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία. Αυτό το ρόλο είχαν οι εργαζόμενοι που έμειναν και φύλασαν τις εγκαταστάσεις της ΛΑΡΚΟ όλο αυτό το διάστημα και κάποιοι υπουργοί έλεγαν ότι κάθονται και πληρώνονται. Και αναφέρω συγκεκριμένα παραδείγματα. Την εκδήλωση πυρκαγιάς από βραχυκύκλωμα σε γερανογέφυρα εντός του χώρου του εργοστασίου. Το Σάββατο αυτό εδώ το πρωί υπήρξε πυρκαγιά μετά από βραχυκύκλωμα στις εγκαταστάσεις των μεταλλείων του Αγιάννη στη Βιωτία, την οποία την πρόλαβαν και την έσβησαν οι ίδιοι εργαζόμενοι που ήταν εκεί και όχι οι πυροσβεστικοί. Οι εξελίξεις αυτές δικαιώνουν την απέτηση των εργαζομένων, πέρα από το ίδιο το δικαίωμά τους βεβαίως στην εργασία. Δικαιώνουν όμως το αίτημα των εργαζομένων να παραμείνουν στην εργασία τους και εσείς έρχεστε στην πραγματικότητα να υλοποιήσετε πια την απέτηση του κεφαλαίου για να δοθεί η ΛΑΡΚΟ απαλλαγμένη από αυτό που εσείς βαφτίζετε ως εργασιακό κόστος. Για να δοθούν τα μεταλλεία και το εργοστάσιο πραγματικά απαλλαγμένοι από εργαζόμενους που έχουν κατοχυρωμένα δικαιώματα. Και επειδή έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση αυτές τις μέρες για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, αυτό που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί είναι ότι μιλάμε για την αστική δικαιοσύνη, για ένα θεσμό του αστικού κράτους που βεβαίως και αυτός έρχεται να διαφυλάξει την σταθερότητα και τις επιλογές αυτού του συστήματος. Και το λέω αυτό γιατί η κυβέρνηση βεβαίως πέφτει να κάνει νόμο και να υλοποιήσει τις απαιτήσεις των ενδεχόμενων επενδυτών για να ξεπουλήσουν ένα χρυσορυχείο όχι μόνο για την ευρύτερη περιοχή αλλά για όλο το λαό της χώρας, και η δικαιοσύνη έρχεται να εφαρμόσει αυτή την αδικία, αυτό που η κυβέρνηση νομοθετεί, αλλά με πολύ μεγάλη σπουδή. Έρχεται να υλοποιήσει αυτή την προηλημένη απόφαση για το κλείσιμο ουσιαστικά της ΛΑΡΚΟ. Γιατί πραγματικά προκαλεί η ταχύτητα με την οποία το δικαστήριο προχώρησε σε αυτή την νομιμοποίηση της προηλημένης απόφασης της κυβέρνησης και αυτό ήδη από το στάδιο των ασφαλιστικών μέτρων, μη αφήνοντας καν το περιθώριο να λυθεί το ζήτημα. Αυτό στην τακτική δικάσιμο τον Νοέμβρη, όπου τέλος πάντων είναι σε εκκρεμότητα η αγωγή των εργαζομένων. Είναι δεδομένο ότι το αστικό κράτος βεβαίως θα αξιοποιήσει όλους τους μηχανισμούς του για να υλοποιήσει, να προχωρήσει το έγκλημα σε βάρος της ΛΑΡΚΟ και σε βάρος, ξαναλέω, του ελληνικού λαού που πρόκειται να χάσει από τα χέρια του ένα πραγματικά χρυσορυχείο για τη χώρα. Όμως να ξέρετε ότι έχει και η εργατική τάξη τα όπλα της. Και αυτά αποδεικνύονται πολλές φορές ισχυρότερα, ακόμα και από τους ισχυρότερους κατασταλτικούς μηχανισμούς του αστικού κράτους, γιατί είναι αυτά τα όπλα που κράτησαν όρθιους τους εργαζομένους 4,5 χρόνια τώρα απέναντι στις άδικες αποφάσεις της κυβέρνησης. Είναι αυτά τα όπλα που κράτησαν τους εργαζόμενους στη δουλειά
και να συνεχίσουν να πληρώνονται και βεβαίως να ξέρετε ότι οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ και ο λαός της περιοχής δεν έχουν πει την τελευταία τους κουβέντα. Με ψηλά το κεφάλι, με την ενότητα και τη συσπήρωση που τους έχει βγάλει ισχυρούς και δικαιωμένους μέχρι σήμερα, ετοιμάζονται να δώσουν ένα πολύ σημαντικό αγώνα. Και να ξέρετε ότι στην αυριανή τους απεργιακή κινητοποίηση που προβλέπεται ότι θα, πραγματικά θα παραλύσει η περιοχή της Λωκρίδας, θα έχουν θα εκφραστεί αποφασιστικά η μεγαλύτερη δυνατή αλληλεγγύη των εργαζομένων από και όλης της χώρας. Ήδη παίρνονται αποφάσεις, υπάρχει τέτοιες αποφάσεις στήριξής τους και να ξέρετε ότι πραγματικά ο αγώνας για τη ζωή και τη δουλειά με δικαιώματα θα δικαιωθεί. Και βεβαίως αυτές οι κυβερνητικές επιλογές για να θωρακίζεται με κάθε τρόπο οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων, των τραπεζών και των φαντ εκδηλώνονται με πολύ καθαρό τρόπο και στο σημερινό νομοσχέδιο. Γιατί βεβαίως δεν μπορεί κανένας να παραγνωρίσει και τη χρονική συγκυρία που επιλέγεται να γίνει αυτή η επιτάχυνση, όπως λέει, ο συγχρονισμός των διαδικασιών του ενεχείρου και το γεγονός ότι με κάθε τρόπο προσπαθείτε πραγματικά να επιταχύνετε ένα μέσο που έχουν οι τράπεζες βεβαίως για να εξασφαλίζουν πίστοση, αλλά όπως ομολογήθηκε λίγο πολύ και από την ακρόαση των φορέων, μιλάμε σε περιόδους που πολλές φορές και οι πληστηριασμοί ακινήτων δυσκολεύονται. Μετά την περίοδο της κρίσης απέκτησε και το ενέχειρο άλλο χαρακτήρα και άλλη σπουδαιότητα για να ενισχυθεί στην πραγματικότητα και ως ένα ακόμα πιστωτικό εργαλείο στο όνομα υποτίθεται της διευκόλυνσης των συναλλογών, αλλά στην πραγματικότητα και με σκοπό με κάθε τρόπο θωράκιση αυτού που θέλετε να γίνει του φιλικού επενδυτικού κλίματος. Γιατί βεβαίως σας ενδιαφέρει να μπορούν γρήγορα οι τράπεζες να εκδηλώνουν την επιθετικότητά τους, σας ενδιαφέρει να μπορούν γρήγορα να βάζουν χέρι όχι μόνο στα σπίτια του λαού που έχουν πραγματικά τους έχετε ανάψει πράσινο φως για να προχωράνε χωρίς κανένα εμπόδιο τους πληστηριασμούς. Τώρα προσπαθείτε να διευκολύνετε με κάθε τρόπο και την ικανοποίησή τους από το ενέχειρο σε απαιτήσεις, σε κινητά, σε ό,τι έχει και δεν έχει οι επαγγελματίες αυτό απασχολούμενοι πραγματικά πολλές φορές προσπαθώντας να σταθούν όρθιοι μπορεί να ενεχειράσουν κάθε μια προσδοκία τους για μια σειρά απαιτήσεις τους ακόμα και από αποζημιώσεις από ατυχήματα και μια σειρά άλλα. Και βεβαίως δεν περνάει απαρατήρητο ότι αυτό, ότι στη σπουδή σας για να κάνετε πράξη αυτή την λεγόμενη επιτάχυνση επιλέξατε για ακόμα μια φορά να έχετε προνομιακό συνομιλητή την Παγκόσμια Τράπεζα και όχι τους επιστημονικούς φορείς που και εδώ και εγώ σας λέω ότι εμείς συνολικά έχουμε διαφωνία με την ίδια τη λογική του νομοσχεδίου. Όμως η ακρόαση των επιστημονικών φορέων χθες ήταν αποκαλυπτική για το γεγονός ότι σε αυτή σας τη σπουδή πραγματικά προχωράτε με μια πολύ μεγάλη προχειρότητα, ακόμα και νομοτεχνική προχειρότητα, να κάνετε εκτεταμένες μεταρρυθμίσεις στον αστικό κώδικα, μη λαμβάνοντας υπόψη ακόμα και το αν και πώς αυτές πραγματικά θα μπορούν τελικά να εφαρμοστούν και να προχωρήσουν. Και βεβαίως φορτώνοντας και αγνοώντας το ότι φορτώνεται για ακόμη μια φορά και άλλα κόστη στους οφειλέτες, στο δανειολήπτη, τα κόστη της δημοσίευσης στο Μητρό κλπ. Και βεβαίως και άλλα, και μια σειρά άλλα, θα τοποθετηθώ αναλυτικά στα άρθρα αύριο, δεν μπήκα σήμερα, επειδή ήθελα να χρησιμοποιήσω το χρόνο για το ζήτημα της ΛΑΡΚΟ. Όμως προχωράτε αγνοώντας και μια σειρά τέτοια ζητήματα που επισημάνθηκαν από τους φορείς, αλλά και βεβαίως αναθέτοντας και την όλη υλοποίηση
των διαδικασιών της δημοσιότητας στην κτηματολόγιο ΕΕ, που μέχρι σήμερα έχει αποδειχθεί και σε, οι υπόλοιπες αρμοδιότητες, να το πω έτσι, που έχει, ότι αποδείχθηκαν βάσανο για τους συναλλασσόμενους και όχι βεβαίως διευκόλυνση και επιτάχυνση όπως εσείς το βαφτίζετε. Ευχαριστώ. Θα τοποθετηθώ επί των άρθρων αναλυτικά στην αυριανή τοποθέτηση.